Σοφία, θα πάμε και στην Τουρκία για να συναντήσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη να μας πει τι λένε και στην Τουρκία για τη συνάντηση αυτή και θα επιστρέψουμε όμως πάλι σε σένα για να μας πεις για τη Βόρεια Μακεδονία και για τις προκλήσεις. Μαρία Ζαχαράκη, στην Τουρκία πώς αποτιμούν, πώς σχολιάζουν την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν? Καλό μεσημέρι, Μίνα. Και στην Τουρκία θεωρούν ότι δεν μπήκαν οι δύο ηγέτες, οι δύο άνδρες, στη βαριά ατζέντα, στα βαριά θέματα. Και βέβαια η αναφορά του Ερντογάν στην αρχή της καλής γειτονίας, θα λέγαμε ότι έδωσε το στίγμα της πρόθεσης της τουρκικής πλευράς, της Άγκυρας, όσον αφορά την συνάντηση αυτή, αλλά και το τι ακριβώς θέλει με την Ελλάδα από εδώ και πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος. Έκανε μία δήλωση ο Ρετζέπ Ερντογάν, λέγοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της να αναπτύξει το πνεύμα αλληλεγγύης με την Ελλάδα στη βάση της αρχής της καλής γειτονίας. Και αυτές οι προσπάθειες, όπως είπε, θα εντατικοποιηθούν. Υπάρχει δηλαδή πρόθεση, όπως λέμε, από την πλευρά της Άγκυρας. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση να χαλάσει αυτό το καλό κλίμα, αυτό το κλίμα εξομάλυνσης που υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, επίσης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, καθώς και κάποια περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ανάμεσα σε αυτά τα διεθνή ζητήματα ήταν, όπως λέει η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ήταν και το θέμα των συγκρούσεων στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη. Δηλαδή, συζήτησαν και τέτοια ζητήματα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος. Και βέβαια ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η Τουρκία τουλάχιστον θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να καλλιεργήσει το πνεύμα αλληλεγγύης με την Ελλάδα βασισμένη και πάλι στην αρχή της καλής γειτονίας. Να πω και το εξής, Μίνα, ότι από τη στιγμή που δεν έχει επιστρέψει ακόμη ο Τούρκος Πρόεδρος στην Τουρκία, δεν έχουμε ακόμη και τις ακριβείς δηλώσεις του σχετικά με αυτήν τη συνάντηση. Από εκεί και πέρα θα γνωρίζουμε όταν θα μιλήσει στο αεροπλάνο στους δημοσιογράφους, θα γνωρίζουμε πραγματικά τι ακριβώς υπόθηκε, θα αναφερθεί ο Τούρκος Πρόεδρος, αναμένουμε να αναφερθεί και να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτού του ραντεβού που έγινε στην Ουάσιγκτον.